Καταρχήν, ο χώρος που βρισκόμαστε λέγεται Λουκιά. Η τοποθεσία αυτή είναι η μόνη πλατεία που έχουμε στην Μαυρομανδύλα του Πετρωτού. Η Μαυρομανδύλα είναι ένας οικισμός της κοινότητας Πετρωτού. Πρώην είμαστε Δήμος Μεσάτιδος, τώρα είμαστε Δήμος Πατρέων. Και εδώ είναι η έδρα του ομίλου μας, του χορευτικού λαογραφικού ομίλου Μεσάτιδος Οφίλερης. Εδώ είναι η έδρα μας και εδώ σε αυτή την πλατείτσα κάνουμε και τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Φέτος λοιπόν είπαμε να γιορτάσουμε κατά κάποιο τρόπο την λήξη της προηγούμενης χορευτικής περίοδου και ταυτόχρονα την έναρξη της καινούργιας. Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν σταματήσαμε να έχουμε εκδηλώσεις, δεν σταματήσαμε να έχουμε ταξίδια και πάντα γενικά βρίσκουμε κάποια αιτία για να μπορέσουμε όλοι μαζί η ομάδα να βρεθούμε. Σήμερα λοιπόν θελήσαμε να είμαστε το χορευτικό, η χορευτική ομάδα, αλλά και φίλοι, συγγενείς, φίλοι των παιδιών της χορευτικής ομάδος. Έπεσε η ιδέα πριν από 10 μέρες όταν γυρίσαμε από τη Μάνη. Μαζευτήκαμε στην έδρα μας και αποφασίσαμε εκεί έτσι χωρίς πολλά ότι θέλουμε να ξαναβρεθούμε. Έχουμε βάλει βραστό, έχουμε διάφορες πίτες και άλλα πράγματα που έχουν φτιάξει οι γυναίκες εδώ, οι μητέρες και οι φίλες του χορευτικού μας και πιστεύουμε να περάσουμε καλά. Μάλιστα. Ο χορευτικός όμιλος, πόσα χρόνια ζωής έχει εδώ στην περιοχή? Λοιπόν, σαν χορευτικός όμιλος είμαστε από το 2009. Επειδή όμως εγώ προσωπικά δραστηριοποιούμαι στα κοινά 35 χρόνια, ήμουν πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής επί 27 χρόνια και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Κάτι πιο ιδιαίτερο, να ασχοληθούμε δηλαδή αποκλειστικά με το χορό και την παράδοση και τη λαογραφία, που είναι κάτι που το οποίο αγαπάμε πολύ περισσότερο δηλαδή από τις δράσεις ενός πολιτιστικού συλλόγου. Φτιάξαμε λοιπόν το χορευτικό όμιλο. Συμμετέχουν παιδιά που είναι από όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Μεσάτιδος, από Καλυθέα, από Σαραβάλια, από Πετρωτό, από Βριά, από Δεμένικα, και έχουμε κάνει μια ομάδα η οποία αφενός έχει όλες τις ηλικίες και εφήβους και μεγαλύτερους ενήλικες και ακόμα μεγαλύτερους ανθρώπους, άτομα. Έχουμε καταφέρει, έχουμε δέσει αυτές τις τρεις ηλικίες. Αγαπάμε και ψάχνουμε πολύ την παράδοση της περιοχής μας και τελευταία έχουμε καταφέρει να πάρουμε και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ο τίτλος είναι «Η μουσική διαμέσου των γενεών». Δηλαδή, πώς δένει η μουσική τις γενναίες. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν τρεις χώρες εκτός από εμάς, είναι Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία. Το πρώτο meeting είναι στην Ελλάδα, αρχές Νοέμβρη, και εμείς η συμμετοχή μας σε αυτό θα είναι ακριβώς με αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς δένει το παραδοσιακό τραγούδι, ο χορός, τα ήθη και έθιμα που θα μας μεταφέρουν μεγαλύτερες γυναίκες σε μικρότερους. Και ένα δείγμα θα δείτε και σήμερα, γιατί τελευταία, φέτος μάλλον, θα δημιουργήσουμε και ομάδα παραδοσιακού τραγουδιού. Η τελευταία μας εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο παραδοσιακό τραγούδι. Δηλαδή, τραγουδάμε στο τραπέζι όπως παλιά. Αυτό θα κάνουμε και εδώ, θα φάμε. Έχουμε το βραστό μας, έχουμε ανθρώπους που βοηθάνε, όπως είναι η Γεωργία εδώ, η κυρία Γεωργία. Λοιπόν, θα δείτε, θα μείνετε, θα δείτε, θα φάμε. Θα τραγουδήσουμε στο τραπέζι όπως παλιά και θα χορέψουμε και όσο μας πάρει. Πάντως, από ό,τι γνωρίζω, είστε ένας δραστήριος χορευτικός όμιλος. Σας έχουμε συναντήσει σε πολλές εμφανίσεις, σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο της Πάτρας, αλλά και του νομού Τολοκαρνανίας. Έχουμε, ναι, γιατί πέρσι ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε με το Ευηνοχώρι, το Σύλλογο του Ευηνοχωρίου. Και φέτος ξανά ήρθαμε, δεύτερη φορά. Φέτος ήταν πολύ πιο καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας, για την απέναντι φιλοξενία εννοώ. Με τον κύριο Δασκαλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου, με άρεστη συνεργασία και φιλία. Και γενικά θέλουμε να έχουμε τέτοιες διασυνδέσεις. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να καλούμε ένα ή δύο χορευτικά από την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Του χρόνου, ας πούμε, που είναι τον Ιούλιο, που είναι η εκδήλωσή μας η ετήσια, ήδη έχουμε κανονίσει με κάποιον όμιλο από απέναντι να έρθουν, να δούμε και τους δικούς σας τους χορούς, τα δικά σας τα τραγούδια, τα έθιμα, τα ήθη. Και να ξέρετε πολύ καλά, θα κάνετε και μια καλή εμφάνιση στη δική μας εκπομπή Απόδραση και Ψυχαγωγία. Το περιμένουμε αυτό. Είναι το όνειρό μας. Εγώ προσωπικά
όταν έφτιαξα το σύλλογο πριν από χρόνια, το σύλλογο της Μαυρομανδύλας εδώ, το όνειρό μου ήταν να κάνω ένα οδηπορικό στο Πετρωτό και τώρα χαίρομαι γιατί μου δίνεται η ευκαιρία και με τη δική σας συνεργασία να το υλοποιήσουμε. Και θα το κάνουμε και το γύρισμα στα πλαίσια της εκπομπής, αλλά τουλάχιστον θα υλοποιηθεί και ένα προσωπικό μας όνειρο να κάνουμε ένα οδηπορικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ωραία σημεία στην περιοχή μας που θα θέλαμε να προβληθούν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Τα ξέρεις όμως ότι οι κοντοί είναι καλοί χορευτές. Εγώ κάνω πάφου. Γεια μας. Τα κορίτσια. Είμαστε και από ξένοι και θα μας έρθει κουτί. Είμαστε από μπουζούχια, λέω, θα μας έρθει κουτί τώρα, το βραστό. Καλύτερο μοναχτικό είναι.
Με στην Ιταλία και σαν τα πουλιά θα πούμε